Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Gamers Horde, την εκπομπή από gamers για gamers. Χορηγός και σήμερα η Sega, η οποία μας χαρίζει μια κόπια του Alien Isolation για PC. Και σπεράσουμε στους καλεσμένους μας. Έχουμε σήμερα τρεις φανατικούς, θα έλεγα, οπαδούς του gaming. Ξεκινάμε με τον Δήμο. Γεια σου, Δήμο. Καλησπέρα. Καλησπέρα για εσένα. Με τον Πέτρο. Καλησπέρα. Και στη συνέχεια με τον Χρήστο. Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, και σε εσάς. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά, είσαστε οπαδοί κονσόλας ή PC? Καταρχάς να διαφωνήσω με τη λέξη οπαδοί, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά είμαστε χρήστες. Ωραία. Ευχαριστώ. Το χρήστες το θεωρείς πιο δόκιμο, Δήμο? Αυτό που είπατε εσείς ήταν αδόκιμο σε όρους 100%. Ενώ το χρήστες, ας πούμε, είναι πιο κοντινό. Απαραίτητα. Χρήστες. Ωραία, χαίρομαι. Εσείς, παιδιά? Συμφωνώ με το Δήμο, χρήστες περισσότερο. Χρήστες, ο παδί ακούγεται πολύ έτσι μπακάλικο. Εντάξει, ωραία, ωραία. Ενώ το χρήστης είναι πιο... Εντάξει, πιο φιλικό. Πιο μανάβικο. Πιο φιλικό. Ωραία, εντάξει. PC λοιπόν ή κονσόλα? Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο. Τίποτα από τα δύο, γιατί προφανώς έχει αλλοιωθεί όλη η μαγεία της κατάστασης. Διότι εντάξει, τώρα άμα είναι να καθόμαστε και να κοιτάμε τα π 1800p και δεν ξέρω για HD, αυτά είναι βλακίες. Η όλη μαγεία είναι όταν παίζεις με 2 πίξελ. Μπορείς να παίξεις με 2 πίξελ. Θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να έρθει πάλι στο προσκήνιο. Εντάξει, εγώ είμαι πιο old school σε αυτά τα πράγματα. Προτιμώ, ας πούμε, κάτι πιο παλιό. Δηλαδή κάποιο Nintendo, ας πούμε, είναι άλλη μαγεία να κουμπώνεις την κασετούλα επάνω και άλλο να κάθεσαι και να έχεις τώρα. Προτού όμως τον κουμπώσεις πρέπει να τη φυσήξεις πρώτα, έτσι, για να λειτουργήσει. Σωστό. Έτσι, ναι. Καλά. Είσαι ρε παιδί μου. Στη βλακία πάντα πρώτος. Προτιμάς τον παλιό καλό καιρό δηλαδή, έτσι. Πρώτο ραντεβού, φυσικά, δεύτερο ραντεβού. Ηρωνεύεσαι. Με ηρωνεύομαι, αλλά ήρθαμε να βρίσκουμε και games εδώ πέρα. Δηλαδή. Και παλιά και καινούργια. Δεν είμαστε θεαστές. Εσύ, Πέτρο. Ξαναπες μου λίγο την ερώτηση. Ναι, για τα games τα οποία θα μιλήσουμε. Προτιμάς η πλατφόρμα στην οποία θα υπερασπιστείς, ας πούμε. Υπερασπιστώ. Ναι, δύσκολη ερώτηση, γιατί ουσιαστικά ξεκίνησα από τον υπολογιστή. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή η κονσόλα πιστεύω είναι καλύτερη. Είναι άλλη φάση το χειριστήριο. Μιλάμε για το 4, το PS4. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Αλλά και γενικότερα και από παλιότερα, και από το PlayStation 1 που ξεκίνησαν, και από τα Atari. Ναι, είναι άλλη φάση. Είναι πώς μαθαίνει ο καθένας. Σίγουρα. Εσύ, Χρήστο? Εγώ, αδερφέ, είμαι περισσότερο κονσόλα. Γιατί ξεκίνησα κονσόλα και παραμένω κονσόλα. Να σου πω την αλήθεια, και είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση. Τι είπες, Δήμο? Όχι, ότι έχω Ατάρι και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πού την είναι, τι Ατάρι? Δεν θα σου πω. Στο Πατάρι. Δεν θα σου πω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και εσύ, Χρήστο, είπα να υποθέσω PS4. Ναι. Ωραία, κάτοχος. Πανέμορφα. Τι περιμένετε ως χρήστες, ως κάτοχοι, θα λέγαμε, μία από τις καλύτερες κονσόλες που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο? Ποια είναι τα παιχνίδια τα οποία περιμένετε να κυκλοφορήσουν για αυτή? Ποιος θα πει? Να πείτε εσείς. Καλά, εσύ δεν θα πεις, γιατί εντάξει, δύο, ναι, εσείς περιμένετε... εσύ πας πίσω, δεν πας μπροστά. Εγώ θα μιλήσω όταν πρέπει, όταν είναι σωστό. Να υποθέσω, περιμένουμε Witcher και οι δύο. Με χίλια. Οπωσδήποτε, ναι. Ωραία. Και άλλα, όχι μόνο Witcher, υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα εποχή που έρχονται και θα περιμένει σίγουρα ο κόσμος. Είναι περισσότερο franchise τα οποία συνεχίζουν ή βγήκαν παλιότερα και τα συνεχίζουν. Sequel που λέμε. Ωραία. Ωραία, ναι. Να τα μαγαρίσουμε λίγο, να τα πιάσουμε αυτά. Τα original να τα κάνουμε λίγο σκάτε 9 έτσι όπως έχει συνηθίσει να γίνει. Μ' αρέσει το original. Εντάξει, μ' αρέσει ένα καινούριο, αλλά δυστυχώς αυτό δεν το στηρίζεις όμως. Με το να ζητάς το καινούριο δεν το στηρίζεις. Είσαι υπέρ της αλλίωσης αυτού. Οπότε εντάξει. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν απλά... θα το συζητήσουμε. Όχι, δεν θα το συζητήσουμε. Δεν θα το συζητήσουμε, είναι αυτό που σου λέω ακριβώς. Ξεκινάς κάτι, γιατί να μην. Μα κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή, δεν θα το συζητήσουμε. Κάνουμε. Μονολόγο. Παιδιά, ηρεμία, ναι. Εσύ κάνεις μονολόγο αυτή τη στιγμή, δεν με αφήνεις. Όχι, κάνω. Κάνω διάλογο. Δήμο, να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ δεν παίζεις κάτι καινούριο? Να σου πω κάτι καινούριο που παίζω αυτή την περίοδο και είμαι και πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Παίζω το Resident Evil το πρώτο, γιατί αγόρασα μεταχειρισμένο ξανά. Remaster που βγήκε. Γιατί Remaster, το πρώτο είναι φοβερό. Ναι, το πρώτο είναι φοβερό. Βγήκε σε Remaster, σωστή. Όχι, το πρώτο που είναι σε PlayStation 1, αγόρασα μεταχειρισμένο από ένα πολύ καλό μου φίλο PlayStation 1, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος. Εντάξει, ωραία, χαίρομαι να βλέπω άτομα που ρελάτε. Είναι πιο cult, είναι πιο σωστό, είναι πιο original, πιο παλιό. Είναι πιο cult, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πηγαίνεις ενάντια στα καινούργια τελείως. Δηλαδή... Δεν θα συμφωνήσω, αλλά εντάξει, θα συμφωνήσω γιατί συμφωνείς εσύ. Αν βγάζει νόημα αυτό. Okay. Τι να πω.
Κάτι άλλο πέρα από το Witcher, το οποίο περιμένετε, που θέλετε να δείξουμε. Σίγουρα το καινούριο Mortal Kombat που έρχεται, έτσι. Metal Gear. Metal Gear το Σεπτέμβρη και το καλοκαίρι φυσικά το καινούριο Batman. Ωραία. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ γιατί είμαι πολύ μεγάλος φαν. Του Batman. Βεβαίως. Ποιο ήταν το παιχνίδι του Batman που παίξατε? Τις προάλλες που ήμασταν μαζί, παίξαμε μαζί ένα Pac-Man. Τον κέρδισα, τον έσκησα. Για Batman μιλάμε, τι μου. Όχι, εντάξει, το τελευταίο που έχω παίξει εγώ ήταν ουσιαστικά καινούριο παιχνίδι, το Dark Knight, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που ήταν καινούριο παιχνίδι, ήταν έτσι φοβερό. Αν και διαφωνώ, γιατί εντάξει, τώρα παιχνίδια που είναι και ταινίες και μπλέκονται όλα αυτά τα πράγματα, το πρόσφατο. Δεν θα σου πω. Δεν υπήρξε Dark Knight, παιχνίδι, λοιπόν, όπως το λέω. Εσύ δεν υπήρξε. Arkham Knight. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ωραία, θέλετε, ας περάσουμε λοιπόν στο μέρος που θα σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, πώς ξεκινήσατε να μου πείτε να ασχολείστε με τα games, ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι που παίξατε, αν έχετε κάποιο το οποίο είναι αγαπημένο. Για πες μας, Δήμο, πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα να παίζω games από μια πάρα πολύ όρημη εποχή της ηλικίας μου, όπου ήμουνα 8 χρονών, να σε διαβεβαιώσω, γιατί πιο πριν ασχολούμουν με άλλα πράγματα. Και κυρίως ξεκίνησα με κορίτσια, με γκόμενες και διπάνες. Δεν το θεωρώ αυτό απαραίτητο και επικοδομητικό. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Είμαστε ανοιχτοί. Είμαι πιο του old school. Ας πούμε, εγώ είχα συλλογή από Lego. Κοροϊδεύεις. Κράζεις. Όχι, όχι. Γιατί άμα κράζεις, θαυμάζεις. Εγώ είχα συλλογή από Lego. Μην τους ακούς. Ωραία. Συμφωνώ. Αρχίζουμε και τα βρίσκουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πηγαίναμε σε εκείνο το ταξίδι. Θυμάμαι, πηγαίναμε στην Κρήτη και πέτυχαμε στο καράβι εκείνο το House of the Dead που ήταν εκείνο, ξέρεις, αυτά τα ωραία τα παιχνίδια που έχουν και. 50 δραχμές που έβαζες. Που έβαζε, μπράβο, έτσι αυτό. Θυμάμαι εκείνη την εποχή. Δηλαδή και πραγματικά έτσι έχω στην καρδιά μου αυτό το σφίξιμο του παλιού. Τότε που έβαζες μέσα 50 δραχμές και καθώς να κέπεζες. Και το ένιωθες, ρε παιδί μου. Είχε και αυτά τα πρώτα τα εφέ που ένιωθες τη δόνηση πάνω στο όπλο. Ήταν φοβερό. Δηλαδή εντάξει, αυτά τα παιχνίδια. Pac-Man, ξέρεις. Κλασικά, κλασικό. Όλα αυτά, βέβαια. Λοιπόν. Να υποθέσω δηλαδή vintage λάτρης. Vintage, βέβαια, 100%, 100%. Βλέπω και την πλούζα σου, τη Rotten Christ. Τα παλιά. Μετά το demo χαλάσανε. Βέβαια, χαλάσανε. Μετά το πρώτο CD, το οποίο ήταν το original sound pollution, προφανώς χαλάσανε, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία, εντάξει, ας μην μιλήσουμε γι' αυτό καλύτερα, γιατί εδώ πέρα θα διαφωνήσω. Εσύ, Πέτρο, πώς... Θυμάμαι αμυδρά, όχι τόσο πολύ. Σίγουρα το πρώτο Mario που είχε βγει στην Nintendo. Αλλά πρέπει να είναι και στον υπολογιστή τα πρώτα Prince of Persia. Τα δυσδιάστατα φανταστικά παιχνίδια. Και από εκεί πέρα ουσιαστικά ξεκίνησα. Άρα μαζοχιστής από παλιά. Σου είπα από πού ξεκίνησα. Ναι. Ναι, από μικρός από όταν. Μην πει σε λεπτομέρειες γιατί κάποιοι μπορεί να τρελαθούν και να φεκάρουν, εντάξει. Όχι, είναι γνωστά παιχνίδια. Δεν... Ναι, είναι γνωστά. Για άλλες λεπτομέρειες μιλούσα. Ποιες λεπτομέρειες? Δεν θα σου πω. Καλύτερα να το πεις, Δήμο, άστα, γιατί είμαστε πολύ σοβαροί. Εσύ, Χρήστο? Εγώ ξεκίνησα με Atari, πιο μικρός από το φίλο το Δήμο, στα 4 περίπου. Τι εννοείς στα 4? Χρονών, 4. Μην με παρεξηγείς. Μήπως επίσης, ρε παιδί μου, πώς λέγονταν εκείνο το παιχνίδι, στο οποίο έβαζες τα πόδια, ξέρεις, τα χέρια. Όχι, όχι. Δεν, ποτέ. Νομίζω να φέρετε στο Twister, στο Dance Dance Revolution, το οποίο είναι φοβερό. Έχω σπίτι μου που λάγανε στο μόλι ένα μεταχειρισμένο και μπορώ να σου πω ότι είμαι και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση μετά από αυτό. Παίζεις και casual games, δηλαδή, Δήμο? Τι εννοείς casual με τον όρο casual? Θεωρείς το Dance Dance Revolution casual game? Όχι, δεν μας χαιρετά. Φαντάσου, μιλάς. Αυτοκτονία ο AJ. Προφανώς, γιατί είναι ένα παράδεκτο παιχνίδι, αν μη τι άλλο. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Συνεχίζοντας. Με τα Hitman, θεωρείς ότι δεν έγινε τίποτα? Είναι καινούργιο, ένα παράδεκτο. Δύο πίξελ. Τι εννοείς καινούργιο? Δύο πίξελ. Δώσε μου παιχνίδι με δύο πίξελ. Ωραία, ωραία. Για πες μας, λοιπόν, Χρήστο. Αγαπημένα παιχνίδια από το Atari, δεν θυμάμαι να σου πω. Γιατί έχω αμυδρές μνήμες. Κάποια. Από το Sega, θα σου πω Mortal Kombat. Ωραία. Από τα πρώτα τότε. Και γενικά μετά από Play 1, άπειρα παιχνίδια. Μπορείς να συνθέσεις ως να πεις τρία αγαπημένα σου από όλο. Μέχρι σήμερα, ας πούμε. Μέχρι σήμερα. Ας σου έλεγα το Suikoden το 2, το The Last of Us. Και για τρίτο, τώρα δύσκολο. Πολλά, πάρα πολλά. Ωραία. Σου πω δύο. Εντάξει. Θα δέχομαι. Καλές επιλογές. Χρήστο. Το Metal Gear Solid το 3, Snake Eater, φανταστικό παιχνίδι με πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Το Prince of Persia το 2, το Warrior Within. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Για το PlayStation 2 και αυτό. Και τρίτο. Τρίτο, το God of War σίγουρα. Το σαν franchise τη σειρά ή... Σαν franchise, γιατί μου άρεσαν όλα. Ωραία. Και γενικότερα είμαι της ελληνικής μυθολογίας, μου αρέσει πάρα πολύ από μικρός. Εγώ, άμα, εντάξει, τι εννοείς αυτό, γιατί είναι λίγο παρεξηγήσιμο, τι ελληνική μυθολογία, εντάξει, πού λέγει η ελληνική μυθολογία ως ιστορία. Α, εντάξει. Ως ιστορία, γιατί εσύ τι νομίζεις. Κατάλαβα περίεργα πράγματα, κοιτάξτε, αυτό είναι χρυσαυγητικό παιχνίδι. Όχι, εντάξει, είπαμε χρυσαυγητικό παιχνίδι. Μην θίξουμε και πολιτικά θέματα. Έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι να πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι, λίγο μου κάτι μου κάνει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά. Είναι το μαλλί. Είναι το μαλλί, είναι το μαλλί. Ωραία. Να περάσουμε σε ένα άλλο τομέα. Έχετε παίξει πρόσφατα κάποιο game το οποίο είτε καινούργιο είτε παλαιότερο, το οποίο να σας είχε εντυπωσιάσει και να μετανιώσατε ίσως που δεν είχατε έρθει στην επαφή μαζί του παλαιότερα. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ γιατί έχω μια μαύρη. Πάρα πολύ καλό, το κατάλαβα. Το χιούμορ εντάξει, όχι καμία σχέση. Έχω λατρεία με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, το Planescape Torment. Είναι ένα φανταστικό παιχνίδι που πραγματικά μετανιώνω που δεν έπαιξα νωρίτερα και θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό, διότι πρόσφατα απέκτησα και μια πολύ πιο βαθύτερη σχέση με αυτό το παιχνίδι. Έχω να σας δείξω εδώ πέρα την καινούργια μου σχέση. Εδώ είμαι εγώ με την κοπέλα μου. Anna of the Shadows ή αλλιώς η Άννα των Σκιών είναι ένα. Είμαστε ένα πολύ φοβερό τερικαστό ζευγάρι. Αν και οφείλω να ομολογήσω ότι η σχέση μας είναι αρκετά πλατωνική, δεν έχουμε εμβαθύνει, γνωριζόμαστε και όπως βλέπετε είναι άρτιο το αποτέλεσμα. Ταιριάζεται πολύ. Βεβαίως και ταιριάζουμε πάρα πολύ. Το πάμε πάρα πολύ σοβαρά και ευελπιστώ ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μόλις εμβαθύνουμε κιόλας, δηλαδή μόλις μπορέσουμε και φτάσουμε στη φάση να διαβάσουμε και ένα βιβλίο μαζί, θα είμαστε μια χαρά. Α, τόσο πολύ εμβάθυνση δηλαδή. Γιατί τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάτσε καλά, εδώ πέρα μιλάει, υπερβαίνει τον εαυτό του. Αυτή τη στιγμή βεβαίως. Βεβαίως αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ωραία, καταλαβαίνω. Άρα το πιο πρόσφατο που έχει παίξει είναι το Planescape Torment. Βεβαίως και μετανιώνω που δεν το έπαιξα πολύ νωρίτερα. Αυτό και πάρα πολλά πράγματα μετανιώνω που δεν τα έπαιξα νωρίτερα. Χωμένο δηλαδή, δεν το έβρισκε. Ήταν χωμένο, πάρα πολύ χωμένο. Φαντάσου δηλαδή ότι μπήκα πάρα πολύ βαθιά για να το βρω. Πού να, εντάξει, είναι λογικό. Είναι όλα αυτά τα παιχνίδια, ήταν δυσέβρετα. Τα καλύτερα. Μίστες, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Δεν τα έβρισες πουθενά. Βεβαίως. Legacy of Kain, φοβερό. Φοβερό παιχνίδι. Το Legacy of Kain είναι μεταγενέστερο, βέβαια. Είναι μεταγενέστερο, αλλά είναι τιμάει την παλιά πλατφόρμα στη σήματος ενός παιχνιδιού. Έχει μέσα gameplay, σαν story. Ως 3D game, δεν το απορρίπτεις. Όχι, δεν το απορρίπτω γιατί σου λέω, σέβεται πάρα πολύ την παλιά πλατφόρμα. Τι εννοεί σέβεται την παλιά πλατφόρμα. Ας πούμε, είναι 3D game, αλλά γενικά δεν είναι και στα καλύτερα. Δεν έχουν δώσει το καλύτερο του σε αυτό. Σεβόμενοι το ότι ας πούμε, πρέπει να φαίνεται αυτή η παλαιότητα σε όλη τη κατάσταση. Τη βρήκε δηλαδή, γουστάρχη. Πέρα πίξελ και πάρε μου τη ζωή. Να είναι τετραγωνισμένο ο χαρακτήρα όσο γίνεται. Αν και στο Legacy of Kain δεν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά και πάλι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία με κάνουν έτσι να μην το απορρίψω. Τετραγωνισμένο δηλαδή, άμα είναι τριγωνικό. Τι εννοείς τώρα τριγωνικός? Μιλάω για την Ναρόφτα και την Μπρέιντερ. Α, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Στο PlayStation 1 ειδικά, πάρα πολύ καλό. Αν και το θεωρώ λίγο έκφυλο παιχνίδι, γιατί είχες ένα αυτό τον τύπο που σε ακολούθησε όλη την ώρα από πίσω. Δεν ήταν λίγο έκφυλο παιχνίδι, δεν ξέρω, με τρόμαζε. Ωραία, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Πέτρο. Κάποιο καινούργιο που τώρα να με εντυπωσίασε, όχι. Κάποιο παλιό, συγγνώμη, που τώρα να με εντυπωσιάσει, όχι. Καινούριο έπαιξα το The Order, βγήκε τώρα το Φλεβάρι. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά, και σε γραφικά. Στον τεχνικό τομέα, φοβερό, κανένα πρόβλημα. Και στην κινηματογραφία και στο σενάριο. Και οι χαρακτήρες πιστευτοί με τις ερμηνείες τους. Φοβερό παιχνίδι, πραγματικά. Το συνιστώ στον καθένα να το παίξει. Αυτό και το skip. Το περιπαντικό ετήσιο. Για παλιό παιχνίδι, για παλιό τίτλο. Κάποιο παιχνίδι, παιδί μου, που πρόσφατα ανακάλυψες και μετάνιωσες που δεν το έχεις προσέξει παλαιότερα, που σε έχει εντυπωσιάσει. Κοίτα, και εγώ δεν είμαι τόσο των παλαιών πλέον με το Play 4, οπότε θα σου πω και εγώ κάποιο καινούριο τίτλο που με εντυπωσίασε. Θα σου πω το παιχνιδάκι που έχεις πίσω, τον Bloodborne. Τον Bloodborne, εντάξει, το περίμενα. Πέτρο, έχει με τον Bloodborne καμία επαφή? Φυσικά. Στο σπίτι του Χρήστου μου το βάλα να το παίξω. Το Bloodborne. Άλλο πράγμα, σου βάλε στο σπίτι του Χρήστου και κάθισε και το παίξα. Καλά και πάλι εσύ. Δεν απέχει. Καλό περάσατε, πιστεύω, με τον Bloodborne. Με τον Bloodborne, δηλαδή. Ναι. Είναι φοβερό, δύσκολο παιχνίδι και αξίζει. Στα 4 κι αυτό, όπως πριν. Τι εννοεί στα 4? Στα 4 το παίξατε το παιχνίδι.
Όχι, κανένα κάτω παίξαμε, πώς θα το παίξουμε. Εντάξει, ωραία. Δε. Εσύ, Δήμο, κάποια επαφή με τον Bloodborne? Εγώ δεν έχω επαφές με τον Bloodborne και ιδιαίτερα με αυτό που κάνουν αυτοί οι δύο εδώ πέρα, γιατί εντάξει δεν είναι. Τώρα εγώ να κάνω και μια δήλωση. Την παρθενιά μου τη φυλάω. Εντάξει, εντάξει, καλώς. Λοιπόν, γιατί, μια... και, γιατί είμαι άνθρωπος εκκλησίας και εντάξει, αυτά τώρα τα πράγματα δεν είναι για να τα κάνουμε εμείς. Ωραία, εντάξει. Death Simulator 2015 το Bloodborne, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Να. Ωραία. Μια και το αναφέραμε, λοιπόν, θέλω η εκπομπή να σας κάνει δύο δωράκια για τον Bloodborne. Ένα zoom, παρακαλώ πολύ, παιδιά. Ορίστε, εντάξει. Ορίστε, εντάξει. Αρχίσαμε να ξεφεύγουμε τώρα. Πάρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Είναι δώρο της εκπομπής, παιδιά. Να, καλή διασκέδαση με το, καλή διασκέδαση με το game. Τι χαλασμένη βρήκε να μου δώσει. Δεν χαλασμένη, μια χαρά. Δούλε, λέει πάνω, χαλασμένη. Φέρε εδώ, φέρτε σε όλες. Όπου δεν τα χρησιμοποιώ, ξέρω τι κάνω. Φέρτε σε όλες εδώ. Θα περάσουμε καλά με τον Bloodborne. Θα το παίξετε στα 4, ξέρω. Indie παίζουμε γενικότερα. Υποστηρίζουμε indie developers. Ναι, ναι, πάντα. Και εσύ, Δήμο, να υποθέσω. Εντάξει, ναι, όχι, δεν έχω κανένα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει εκεί πολύ κοινό. Φυσικά, υπάρχει μεγάλο κοινό vintage video game players. Είναι φάση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, στηρίζω και παίζω και έχω και πράγματα. Εντάξει. Όπως. Έχω πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω, έχει πολλά πράγματα, ναι. Έτσι, παιδιά. Κάποιο indie που έχετε ξεχωρίσει, ίσως. Μιλήσεις εσύ εδώ. Πες. Τα indie που ξεχωρίσαμε, το Transistor. Ένα καταπληκτικό indie παιχνίδι. Μιλάει για μία τραγουδίστρια στο μέλλον, η οποία κάποιοι άνθρωποι, κάποιες εταιρείες της παίρνουν τη φωνή, δεν μπορεί να μιλήσει και ουσιαστικά χρησιμοποιεί ένα σπαθί το οποίο μιλάει το σπαθί για να μπορέσει να ξεσκεπάσει μια συνωμοσία και να πάρει πίσω και τη φωνή της. Ναι, είναι, ήταν καταπληκτικό παιχνίδι και πολύ ωραίο soundtrack, έτσι. Προφανώς. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ανεπιφύλακτα. Είναι πραγματικά φανταστικό. Εσύ, Χρήστο. Κάποιο indie τώρα. Πώς κάνω τίτλο. Binding of Isaac. Πώς μας φάνηκε. Όχι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το Child of Light δεν πιάνεται. Το Child of Light, ναι. Ναι. Το Valiant Hearts. Και το Valiant Hearts. Από τα ποιοτικά παιχνίδια της Ubisoft. Ναι. Πλέον. Πλέον. Διακρίνω ένα υπονοούμενο, έτσι. Ναι, Unity. Είναι μεγάλο. Εννοείται. Εννοείται. Μεγάλη πληγή φαντάζομαι. Έσχος. Ωραία. Και μιας και είπαμε για indie games, παιδιά, πείτε μου τη γνώμη σας για το όλο θέμα του indie gaming. Όλο και περισσότεροι developers ανεξάρτητοι ξεκινάνε και φτιάχνουν δικά τους παιχνίδια χωρίς να υπάρχει από πίσω κάποια μεγάλη εταιρεία παραγωγής και ανάπτυξης. Πώς πιστεύετε ότι αυτό, ωφελεί μάλλον το μέλλον του gaming ή όχι? Πες μου εσύ, Δήμο. Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ το θεωρώ σωστό αυτό, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, εντάξει, άμα είναι έτσι, ο καθένας φτιάχνει ό,τι θέλει και το ανεβάζει, ο καθένας φτιάχνει τη βλακεία του. Και βλέπουμε, ας πούμε, τις παραξενιές του καθενός μέσα σε ένα gameplay, μέσα σε ένα στημένο, ας πούμε, χώρο. Εντάξει, βέβαια δεν διαφωνώ, αλλά θα το προτιμούσα στον τομέα, ας πούμε, που υπάρχει και ένα εργασμό κριτικής. Δηλαδή, είχαμε και μία συζήτηση πριν μπούμε μέσα στο studio, αν θυμάσαι. Ναι, λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, μια τεχνική, ωραία, λεγόμενη Kickstarter. Δηλαδή, ο δημιουργός, ας πούμε, του παιχνιδιού που θέλει να φτιάξει, ανεβάζει την ιδέα στο διαδίκτυο, ωραία, και αυτοί που τη διαβάζουν, την ψηφίζουν, μάλιστα μπορούν να συνεισφέρουν στα λεφτά και στην παραγωγή του παιχνιδιού. Και ουσιαστικά υλοποιείται το παιχνίδι και αναπτύσσεται κανονικά και μπορεί να το παίξει ο καθένας ο οποίος γουστάρει αυτή την ιδέα σου. Σωστό, ναι. Αν και εσύ, Δήμο, νομίζω ότι θα έβρισκα σύμφωνο με το όλο θέμα των indie developers, γιατί όλο και περισσότερα games βλέπουμε με κάτι hipsteriές, κάτι πιξελασμένα και καλά πράγματα. Κοίταξε να δεις, αλλά το πιξελασμένο και καλά. Όλο και περισσότερα cult παιχνίδια. Αυτό ακριβώς, κοίταξε να δεις. Και μια το έθιξε αυτό το ζήτημα για cult παιχνίδια, έχω φέρει κάτι φοβερό επιρροές, να σας δείξω. Δηλαδή από παλιά cult. Τώρα έχω φέρει κάτι φοβερό να σας δείξω. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, για όποιοι το ξέρουν θα καταλάβουν, θα συγκινηθούν. Είναι το Ed Hunter. Είναι το παιχνίδι που είχαν βγάλει Iron Maiden. Είναι φοβερό. Εδώ μιλάμε για original cult πράγμα. Που έρχεται μαζί σε μια θήκη που έχει μέσα και ένα μπεστόφ, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Το παιχνίδι είναι καταπληκτικό. Έχω περάσει άπειρες ώρες πίνοντας πορτοκαλάδες και παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Μαζευόμασταν με τους φίλους μου, πίναμε σφινάκια από γάλα ευαπορέ και παίζαμε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε, ήταν φοβερό. Φοβερό. Άλλες εποχές. Ναι, έτσι μιλάμε. Καταλαβαίνω, ρε παιδί. Καταπληκτικό, δηλαδή αυτή τη συγκίνηση που νιώθεις έτσι. Αυτό που σου λέγα και πριν, αυτό το σκύρτισμα στην καρδιά είναι ανεκτήμητο. Άκουγες τότε Maiden με αυτό. Φανατικά, Iron Maiden και Ακμή. Τίποτα άλλο. Και σπηριά, τι βέβαια. Με Μπέιλι. Και με Μπέιλι και με Μπέιλι και με ό,τι θέλεις. Εντάξει, οκ. Ωραία. Για πες με εσύ, Χρήστο. Για τα indie. Ναι.
Εγώ μου παίρνω. Ωραία. Ωραία. Λογικό νομίζω. Όλο και περισσότερος κόσμος πρέπει να ασχολείται με το gaming. Είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι, θα έλεγα. Σωστό, ρε παιδί μου, και εκείνη είναι λίγο πιο αποδεκτό, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ξυλοδιαφωνώ, γιατί δεν αξίζει για όλους. Αλλά εντάξει. Τι έννοιζε να αξίζει, φίλε. Κοίταξε να δει, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, δεν το εκτιμάνε το gaming. Δηλαδή λένε εντάξει, παίζω παιχνίδια. Δεν είναι, δεν παίζει, αφοσιώνεσαι, ασχολείσαι. Όπως ασχολείσαι και εσύ, ας πούμε. Φυσικά. Με το πλούσιο story του Pac-Man. Βέβαια. Είσαι σοβαρός. Για πες μου. Ή μου κάνεις πλάκα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, σου λέω, εγώ έχω σπίτι μου αυτή τη στιγμή και δεν είναι πολύ τυχεροί. Είναι μόνο εσύ ξέρουν και έχουν τις διαδικτυώσεις. Έχω το πρώτο Pac-Man που είναι εξής με τα χερούλια. Απίστευτο. Αδρεναλίνη στο φουλ. Έτσι, μια φορά κόντεψα να λιποθυμίσω. Και το Tetris φαντάζομαι. Το Tetris ξέρω τι. Στο Tetris δεν είχα λιποθυμίσει. Στο 24ο level. Και ταινία. Το Tetris. Είχε βγει ταινία του Tetris. Θα βγει. Δεν θυμάμαι. Tetris λέγεται. Α, γιατί θα το ήξερα. Pixels δεν λέγεται. Είναι Invasion από Pixels. Με τον Adam Sandler. Ναι. Νομίζω. Μιλάτε σοβαρά τώρα, γιατί άμα κοροϊδεύετε είναι κακό αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι. Θα περάσουμε. Μου κάνει εμένα τα tap έτσι. Δεν είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Είναι σοβαρό αυτό που είπατε. Θα το κοιτάξω. Αν ναι, λέτε ψέματα, θα σα δω. Μπορώ να σα σοβαρό είναι. Και, σοβαρά μάλιστα, και μάλιστα θα περάσουμε και σε κάποια τρέιλερ παιχνιδιών. Θα δούμε και ένα τρέιλερ τη ταινία. Πολύ πιθανόν. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο και πάλι εδώ. Να σχολιάσουμε. Είδαμε τα τρέιλεράκια. Witcher 3 λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, το περιμένετε και οι δύο. Και μια στιγμή αυτό, η Project Red έχει ανακοινώσει ότι θέλουν να επεκτείνουν κι άλλο το franchise του Witcher, ακόμα κάνοντας το και ταινία. Και εκτός του Witcher έχουμε και άλλες ταινίες που έχουν γίνει ανά τον καιρό για ευνοημένες από διάφορα games. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτές τις ταινίες και γενικότερα για το όλο θέμα τα games και τις ταινίες? Και εκτός αυτού, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια όπως το Last of Us που αναφέραμε, το The Order, τα οποία από μόνα τους έχουν ένα πιο cinematic στυλ. Αλλά εντάξει, είναι απαράδεκτο το πράγμα γενικώς, καταλαβαίνεις και εσύ έτσι. Ποιο είναι απαράδεκτο δηλαδή το παιχνίδι? Εντάξει, είναι απαράδεκτο πράγμα, ας πούμε τώρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια και με τα οποία παιχνίδια έχουν γίνει ταινίες. Και μιλάμε τώρα για. Όχι, δεν είναι ότι μπλέκουμε με τους τέχνες, είναι ότι το κάνουν τελείως ακατάλληλοι άνθρωποι και βγαίνει ένα κουραδένιο αποτέλεσμα, ας το πω. Εδώ διαφωνώ, γιατί δεν θέλω να μου φέρεις, να διαφωνήσω, αλλά θέλω να μου φέρεις ένα παράδειγμα. Δεν θέλω να στο μας. Δεν το έχω παίξει, προφανώς και δεν το έχω παίξει. Οπότε έχεις εκφέρει γνώμη ενώ δεν έχεις παίξει, ας πούμε, ένα παιχνίδι που έχει κινηματογραφικότητα. Έχω δει playthrough στο YouTube. Όχι, να το πλάσεις το playthrough. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν το ζεις εσύ ο ίδιος, όταν το παίζεις. Σιγά μου ρε το ζεις, υπήρχε 700 πι το ζεις. Να ρωτήσω κάτι. Κάτσε και πέρα στρίψε τσιγάρος και φαντάζεσαι πράγματα. Τι εννοείς όταν το παίζεις, ρε φίλε? Κοίταξε να δεις, όταν χειρίζεσαι εσύ το χαρακτήρα, βλέπεις τις σκηνές. Ωραία. Και το παίζεις. Σαν χρήστης, ας πούμε. Καταλάβαμε, εντάξει, το παίζεις. Μέσα στο Last of Us, ρε φίλε. Εντάξει, άλλο μπορεί να παιδεραστείς, έτσι. Παίζει, Last of Us. Έτσι. Είναι πολύ προχωρημένο. Τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε στο θέμα, για να μην ξεκινήσουμε. Κατά την περίοδο του χρόνου έχουν προοδεύσει τα παιχνιδιά. Έχουν βάλει περισσότερο σενάριο, περισσότερη κινηματογραφικότητα. Πλέκει μια ελαφριά, μια λεπτή γραμμή. Πλέκει μια λεπτή γραμμή μεταξύ ταινίας και video game. Αυτά πάνε μαζί τα δύο από εδώ και πέρα. Πιάνει περισσότερο στο κοινό. Και όσο να είναι, πρέπει να έχεις, ρε φίλε, κάποιους χαρακτήρες που να ευαισθητοποιήσεις μαζί τους. Δηλαδή να. Πώς να το πω. Να καταλαβαίνεις την κατάσταση που περνάνε. Να δηλαδή μην τελειώσεις επιστημονική. Καταλαβαίνεις την κατάσταση στο Far Cry, θες να μου πεις εσύ τώρα δηλαδή. Όχι, δεν σου λέγεται Far Cry, μένω στο The Last of Us όμως. Μένω στο The Last of Us. Πώς έχω, ακούω την. Έτσι, αυτό. Δηλαδή, να, όταν ξηθώ, άλλος... δεν μπορώ, δεν μου δίνεις το δικαίωμα. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή όταν ο άλλος, ας πούμε, χάνει την κόρη του. Βρίσκει όμως κατά την πάροδο του χρόνου και ενώ έχει γίνει μια τεράστια αποκάλυψη την ελπίδα να ζήσει. Εδώ ήταν η παιδεραστία. Εντάξει, ρε φίλε, η κόρη του είναι, δεν είναι τώρα. Πού τη βλήκε στην παιδεραστία? Έξι. Το μυαλό σου νομίζω έχει κάνει και τίποτα περίεργο που είσαι εδώ πέρα. Όχι, ρε φίλε, τα αφήνω σε σένα αυτά. Όχι, εγώ δεν τα κάνω αυτά. Τα κάνω αυτά. Παίζουν παιχνίδια που είναι σε full high definition ανάλυση, κάθονται εκεί πέρα, στρίβουν τα δέκα και δεν τη βλέπουν περίεργα. Θες να πεις ότι δεν κάνεις? Όχι, ρε φίλε. Δεν κάνεις. Σφινάκια με βαπορέ. Δεν σε ξέρω. Άμα σε αρέσει και άμα γουστάρεις. Δεν κάθεσαι εκεί πέρα, κάθεσαι που μανιάζει, ξέρω εγώ, 5-6 φίλ και βλέπετε Lemmings. Να πούμε. Εντάξει, και Lemmings και Bubble Double, ξέρεις αυτό το φοβερό. Καλά και Worms είναι απίστευτο έτσι. Ωραία, ναι.
μου, άσε μου, και μου έχεις αρχίσει λίγο να φεύγεις. Κουράστηκα, κουράστηκα. Έχουμε και raid το βράδυ και δεν γίνεται. Τι raid, ρε φίλε, τι έχεις raid, εσύ αφού είπες ότι δεν παίζεις. Όχι, παίζω Line 8, το remake είναι πάρα πολύ καλό. Το 8-bit MMO. Εδώ πέρα, με τα παιδιά το παίζουμε, έχουμε το βράδυ raid. Τι να κάνουμε, τον βάζουμε στην ομάδα και παίζουμε. Τανκ, τανκ. Παίζουμε και με MMO. Τον εχώνουμε μπροστά στην πρώτη γραμμή, τα τρώει όλα και εμείς παίρνουμε τα κύρια. Όταν λες τανκ, Δήμο. Τα hits. Όταν λες ότι είσαι τανκ, τι εννοείς. Τι εννοεί ότι είμαι τανκ. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ γυμνασμένος. Άρα είμαι τανκ. Οβίδες. 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 Είναι γαλλικές. Όχι, κοίταξε να δεις. Έχω ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι ορκ. Σίγουρα είναι χοντρός γιατί είναι ορκ. Είναι φτιαγμένο από λάσπη και σκατά αυτό το πράγμα, άρα προφανώς είναι χοντρό. Και μπαίνω μπροστά εκεί πέρα. Του κόβω όλου και μετά έρχονται αυτοί. Και καθαρίζουν το τοπίο. Ακριβώ πράγματι. Και έρχεται με το μακρύ του το staff αυτό. Καλό περνάτε, εντάξει, σα βλέπω το βράδυ στα 4. Λοιπόν. Έτσι. Ωραία. Εσένα Χρήστο, πώ σου φαίνεται αυτή η άποψη τέλο πάντων του να γίνονται τα games ταινίε ή να έχουν ένα πιο cinematic χαρακτήρα. Για το cinematic χαρακτήρα συμφωνώ 100%. The Last of Us που είπες, The Order και τα δύο επικά, πραγματικά. Τώρα για ταινίες... Είχαμε ωραία παραδείγματα. Είχαμε του Webborn. Η μόνη καλή ταινία που μπορώ να βρω που έχει βγει από video game είναι το Hitman. Το Hitman, ωραία. Όλες οι υπόλοιπες, όπως λέει και καινούριο Hitman. Να τη διονύσουμε τη μαλακία, μην βγει κάτι και να σταματήσει εκεί πέρα. Μια σχέση με Hitman, τον agent τον σηκώσαμε για πάρτι στο Δήμο. Που άμα την κουστάρεις καραφλά αγόρια. Πίσω μου τον έχω. Πίσω σου τον έχεις. Πίσω μου τον έχω. Με τα δύο του όπλα. Εντάξει. Η δίκανο. Ξέρεις. Δίκανο. Ebony and Ivory. Αυτό είναι ένα τσάπα. Ωραία. Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν πολλές ωραίες ταινίες ποιοτικές. Όπως το Blood Rain, το Alone in the Dark, το Far Cry. Σκατάμε λίγα λόγια. Έτσι, με τα συγχωρήσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Να σου πω κάτι. Όχι, είναι κατάρα. Όλα αυτά είναι πραγματικά, κατάρα. Εντάξει. Ίσως και να μην γίνεται αυτό. Δηλαδή να μην πηγαίνει μετά να μεταβιβάζεται στη ταινία. Όχι, δεν είναι να μην γίνεται, είναι να γίνεται ποιοτικός έλεγχος, ρε φίλε. Είναι κάτι που δεν γίνεται γενικά. Δεν γίνεται ποιοτικός έλεγχος. Τι είναι ποιοτικός έλεγχος, ρε φίλε. Ποιοτικός έλεγχος. Να δεις αυτό το πράγμα θα αποδώσει να γίνει ταινία. Ή αν είναι ταινία θα αποδώσει να γίνει game. Το Doom. Πού είσαι το Doom, είναι παιχνιδάρα. Το παλιό το Doom, έτσι. Μιλάμε για τα. Όταν σου μιλάω, εγώ θα ξέρω να λέω στο παλιό. Άμα σ' αρέσει και άμα γουστάρεις. Άμα σ' αρέσει και άμα γουστάρεις. Βέβαια. FPS. Πάντως εντάξει, η ταινία δεν ήταν τόσο άσχημη. Δεν σ' άρεσε. Κοίταξε να δεις με το δερόκο, δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί τον έχω και πέρα που γυμνάζομαι, έχω την αφίσα του και γυμνάζομαι και παίρνω motivation. Είναι άλλο πράγμα. Το βλέπω έτσι. Το βλέπω έτσι ιδρωμένο και φτιάχνομαι. Αλλά άλλο αυτό δεν θα μιλήσουμε για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν εύστοχο αυτό το πράγμα, δεν δούλεψε. Το είδα. Επειδή μου πει πριν ότι δεν τα βλέπω, το είδα και δεν δούλεψε. Τι θα κάνουμε, ρε. Μόνο στο τέλος ήταν ωραίο. Στο τέλος ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά ήταν καλό. Που έγινε πρώτο προσώπου και άρχισε και θέριζε. Αυτό, μόνο αυτό είδες, Δήμο. Ορίστε. Είδες και κάποια άλλη ταινία ή μόνο το. Κοίταξε, έχω δει κι άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει κάτι. Άμα μου έρθει, όσο είμαι στο θέμα, θα σε διακόψω. Να σε διαφωτίσω. Τώρα Resident Evil, τα Silent Hill. Α, θα συμφωνήσω ότι πει. Το Silent Hill ήταν. Νομίζω ότι. Το πρώτο ήταν ίσω λίγο στα πράγματα, ήταν ίσω το καλύτερο απ' όλα. Μετά ο κατήφορο. Το δεύτερο εντάξει, ήταν πιστεύω καθαρά φανμποϊσμό με τον Πάιραν Μιχέλ και λοιπά. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, είχαν. Εντάξει, είναι αυτό που είναι μια κατάρα. Ευχάριστα βλέπω τον, αλλά εντάξει, δεν το βλέπεις. Πολύ ευχάριστα βλέπω. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τα πλήρη σου διαδόση. Ναι, εντελώς. Ωραία, απλά μια και είπαμε λοιπόν για το Silent Hill. Μια σειρά που φημίζεται για το ψυχολογικό του περιεχόμενο και για το δεύτερο layer σενάριου που έχει. Πιστεύετε ότι γενικότερα τα games μπορούν να περάσουν για κάποια άλλη ιδέα, δηλαδή μπορούν να είναι και ψυχαγωγία πέρα από διασκέδαση. Φυσικά και μπορεί να είναι ψυχαγωγία. Καταρχάς Καταρχάς να ξέρω, έχεις πάρει τα μηνύματα από το Pac-Man, έτσι. Όχι, καμία σχέση, εντάξει, πέρα από αυτό. Γιατί σου λέω στο Pac-Man και στο Tetris το έχω ζήσει τόσο βαθιά που έχω κοντεύσει να λιποθυμίσω. Και δεν θέλω να κοροϊδεύεις αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάτι, μια εμπειρία προσωπική που την έχω ζήσει και δεν θέλω να το κοροϊδεύεις αυτό. Πότε κοροϊδεύεις να λιποθυμίσεις, θέλω να συνειδητοποιήσω ότι έχεις χαλάσει. Καμιά καροσταριά. Είναι το έχω δικό μου, το έχω σπίτι μου. Δεν φάζω 50 λεπτά. Βάζεις, αλλά τα βάζεις σε λάθος θύρα. Σε λάθος υποδοχή. Εντάξει. Τώρα είτε ξεχάσαμε και το φιδάκι, ε. Έχει. Φιδάκι. Στο Nokia, το ασπρόμαυρο. Άστο, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν. Μην ξέρει, μην ξέρει. Γιατί ακούω φιδάκια εδώ πέρα, μπορεί να αρχίσουμε. Να βγάζουμε τα φιδάκια μας και να βάζουμε τη φιλογένεια. Όχι, τα φιδάκια μας. Το πηγαίνετε σιγά σιγά τώρα, περίμενα εγώ προηγούμενα να κάνουμε το συνεχίσει. Εγώ έτσι το πήγες, που πήγες τα φιδάκια. Όχι, εντάξει, άμα συνεχίσετε να πιάνετε το καθένα στα φιδάκια, εγώ θα φύγω από εδώ πέρα.
να το ξεκαθαρίσω. Τι κάνεις κάτω. Εγώ δεν πιάνω τίποτα από εδώ πέρα, τα έχω όλα στη θέση τους και φοράω και το έχω, εφόσον ήταν να έρθω σήμερα εδώ πέρα, σε βάστηκα και έβαλα το ανάλογο εσώρουκο, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Όχι, για να το ξέρεις ότι σε σέβομαι. Ναι, 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 ξέρω, και εγώ σε σέβομαι, γι' αυτό σε κάτω. Δεν με σέβεσαι όμως. Αρκεί να κράζεις, άμα κράζεις. Θαυμάζεις, ε. Εννοείται. Έτσι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ναι, για πες, τι, για συνέχισε την πρότασή σου. Δεν θυμάμαι τι έλεγα. Το Pac-Man λοιπόν σου έχει κάνει να υδρώσεις, να αυτοκτονήσεις, να λιποθυμήσεις. Α, δεν αναφέρομαι στο Pac-Man. Θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στο Spyro the Dragon, ένα φοβερό παιχνίδι από το PlayStation, το 1 εννοείται. Μετά το Lemmings το παίζεις αυτό, ε. Εννοείται μετά το Lemmings, αλλά δεν το παίζω στα καπάτια, ξέρεις, γιατί ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα. Εγώ όταν έπαιζα, είχα αυτό το δρακάκι, ας πούμε, και πες πήρα και μηνύματα για τη ζωή, σου πέρναγε μηνύματα για το πώς πρέπει να σκέφτεσαι, για το πώς να οραματίζεσαι τον κόσμο. Ήταν πολύ διαφορετικό. Φυσικά. Έχω κλάψει με το φινάλε του Spyro. Άμα δεν έχεις κλάψει, αδερφή. Ωραία. Είχες κλάψει γιατί. Στην κοινή και τι απλά ρε παιδί μου, δεν κατάλαβε, δεν κατάλαβε Χριστό. Λες τι παίχτηκε τώρα, ρε μαλάκα εδώ πέρα. Όχι, φυσικά και κατάλαβε. Τζάμπα, παίζω. Ήταν, όχι, όχι, ήταν, ένα, ήταν, ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα. Ωραία. Δηλαδή, ποιο ήταν το μήνυμα του Δεσπάρου, για στείλε με κι άλλο. Για κάτσε να το παίξει. Όχι, να μου πει. Δεν θα το. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία που θα κάτσει να το παίξει, θα το λάβει μόνο. Ο καθένα το εκλαμβάνει διαφορετικά. Είναι σαν το Oblivion. Όπω θα το παίξει, έτσι θα εξελιχθεί. Μάλιστα. Δεν μ' άρεσε το Oblivion, το Skyrim μ' άρεσε. Καλά, εντάξει. Όταν το παίξει λοιπόν Πέτρο, το Spyro και. Το Spyro, ναι, θα καταλάβω τότε. Παίξει και εσύ το τέταρτο. Παίξει το δύο τρει. Να μα πει και εσύ τι ιδέε σου. Εντάξει, ναι. Για να παίξει και το Spyro, αλλά παίξει και εσύ λίγο όμω να ανοιχτεί λίγο στι ιδέε σου. Να δει τι ιδέε το σου περάσει το τέταρτο, α πούμε. Και γενικότερα, όσα παιχνίδια έτσι σιγά σιγά έτσι αγκαλιάζουν αυτή η κινηματογραφικότητα. Κοίταξε να δει το μόνο παιχνίδι που είναι έτσι καινούριο και είναι. Είναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει, πώ λέγεται να δει. Όταν λες καινούριο για σε ποια δεκαετία. Όχι, είναι καινούριο. Είναι το 2013 βγήκε, είναι πάρα πολύ καλό. Α, ποιο? Αν δεν κάνω λάθος, 2013-2012, Heavy Rain λέγεται το. Heavy Rain, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απίστευτο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Εδώ συμφωνήσω. Φίλε μου, μεγάλη. Να σε φιλήσω. Τα βρήκα. Παιδιά, το Heavy Rain. Φοβερό παιχνίδι. Όπω το παίζει, έχει εξελισσόταν. Μεταφράστηκε στα ελληνικά. Και μυστηρίου και τι μεταφράστηκε στα ελληνικά. Βαριά βροχή, τι. Δεν είναι ωραία μετάφραση τώρα αυτή. Εντάξει, δεν είναι. Όπω και το Uncharted. Που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Εντάξει, η πύλη του Βαλβέρδου. Πάρα πολύ ωραίο. Σ' αρέσει. Του Βαλβέρδου. Του Βαλβέρδου. Του Βαλούρδου. Του Βαλούρδου. Η θύρα του Βαλούρδου, όχι η πύλη. Η θύρα του Βαλούρδου. Έτσι. Το Baldur's Gate. Πάντως. Παιχνιδάρα. Υπάρχουν παιχνίδια που πράγματι μπορούν να σου περάσουν κάποιες ιδέες. Θα σταθώ πάλι στο δελάστο. Μα έχω γίνει κουραστικό, το ξέρω. Όχι, απλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι το πιο ηχηρό μήνυμα που θα σου δώσει. Το μήνυμα είναι ότι μπορεί να βρει την οικογένεια στο πρόσωπο ενός ο οποίος να μην είναι αίμα σου. Αυτό. Incest. Όχι, είναι σωστή. Καλά, έχει παίξει λίγο με την παιδοφιλία σήμερα. Αρκετά έχει χορέψει πάνω. Συχνά παίζουμε με την παιδοφιλία. Αυτό λέει πολλά για σένα. Συχνά παίζουμε με την παιδοφιλία. Το ξέρει ότι υπάρχει μία, δύο, τρεις κάμερες που πρέπει να το λες αυτό έτσι. Μα βλέπει όλο το Ιντερνετ. Εντάξει, εγώ ρε παιδιά δεν. Έχω εναρμονιστεί με τον εαυτό μου και παραδέχομαι τις αδυναμίες μου, έτσι. Εντάξει. Δεν θέλω να μου σταθεί. Παίζω συχνά με την παιδοφιλία, δηλαδή. Θα το κλείσουμε εδώ αυτό το πράγμα. Α το κλείσουμε εδώ πέρα, εντάξει, γιατί μπορεί να αρχίσει να ειδονίζεσαι κι εσύ. Σταμάτα. Ωραία, ωραία. Πέρα του The Last of Us, το έχεις δει κάπου αλλού αυτό να συμβαίνει. Σε να κάτι... μου περάσει μήνυμα, ναι, στο Metal Gear Solid 3. Ωραία. Όταν ο χαρακτήρας σου παίζεις... Και μπαίνεις στο κουτί. Σίγουρα, είναι μεγάλη ατάκα και χειρονομία αυτό. Αλλά όταν σε βάζουν και αναγκάζεσαι να σκοτώσεις τον μέντορά σου, στον οποίο μέσα σε μια διάρκεια 10 ετών έχεις περάσει πάρα πολλά μαζί του, και γενικότερα είναι και φίλος σου και γονιός σου θεωρείται, ναι, είναι ένα δυνατό μήνυμα αυτό, με αυτό. Δηλαδή, σε αναγκάζουν ουσιαστικά να διαλέξεις από το να σκοτώσεις κάποιον ο οποίος πήγε στην αντίπερα πλευρά, γιατί μιλάμε τώρα για τότε αντικατασκοπία, τη δεκαετία του 60, ψύχρος πόλεμος. Και είναι δηλαδή να ακολουθήσεις τη διαταγή της χώρας σου και να σκοτώσεις τον άνθρωπο τον οποίο ζήσεις 10 χρόνια μαζί, έχετε πεθάνει και έχετε σκοτωθεί μαζί μέσα στο πεδίο της μάχης. Έχετε δηλαδή αναπτύξει μια σχέση η οποία είναι πέρα του ερωτικού, πέρα των γονιών, είναι μια σχέση δικιά σας. Και από την άλλη. Κουμπλέ. Με εμπνέει πάρα πολύ αυτό που λες. Πιστεύω βέβαια παίζοντας το παιχνίδι θα ήθελες να είναι και ερωτική αυτή η σχέση, έτσι. Όχι απαραίτητα. Τι είναι ερωτική. Τι. Πρέπει όλα να είναι ερωτικά, δηλαδή πρέπει όλα να είναι γύρω από το σεξ και γύρω. Εντάξει, φίλε μου, ας μείνουμε και σε λίγο σε κάτι πλατωνικό. Έτσι, τι άλλο είναι ο κόσμος αν δεν είναι ο έρωτας. Τι άλλο είναι ο κόσμος αν δεν είναι ο έρωτας. Είναι δυνατό πράγμα. Ένα πέος. Δεν είναι σαν πράγματα, φίλε. Ωραία, εντάξει. Φαντάζομαι στο κεφάλι σου όλα περιστρέφονται γύρω από ένα πέος. Αυτό φαντάζομαι. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπερβάλλεις. Πάντα υπερβάλλεις. Υπερβάλλεις. Πάντα υπερβάλλεις και υπερβάλλεις και το μέγεθός σου. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ωραία, συγγνώμη.
Ωραία. Ναι, λοιπόν, θέλει να γίνει αυτό. Σωστό. Σωστό. Δηλαδή, σου θέτει το δίλημα. Θα θυσιάσεις αυτόν ο οποίο πέρασε τόσο πολλά πράγματα μαζί για να αποφευθεί ένας πόλεμος ή δεν το κάνεις ουσιαστικά και επεκτείνεται ουσιαστικά ο πόλεμος. Αυτό. Και αυτό υπάρχει, νομίζω, η σειρά είναι φημισμένη για τις επιδράσεις της ψυχολογίας. Ναι, αρκετά. Δηλαδή και στο δεύτερο παιχνίδι έπιασε πολλά πολιτικά θέματα. Εντάξει, ναι. Αυτό. Και σοβαρά και εντάξει, έχει και το χιούμορ του. Έτσι, αυτό. Χρήστος, για κάποιο παιχνίδι. Τα είπε όλα με το The Last of Us, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Μένουμε στο The Last of Us. Πάντα. Ναι, αφού θεωρείται από το καλύτερο παιχνίδι. Μετά εγώ είμαι ο γραφικός. Δήμο, αυτό. Μετά εγώ είμαι ο γραφικός. Αυτό τι διαπέτυχε στην άποψή σου. Δηλαδή. Δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για κάτι. Η νέα γενιά των gamers έχει να λέει μόνο. Κοίταξε, για την ακρίβεια, η νέα γενιά των gamers είναι ένα πράγμα σαν τις. Σαν τις κρυφές αδερφές. Ναι, για πες. Πολύ δραματική. Πολύ δραματική. Τα παίρνει όλα πολύ βαριά. Τι είναι τα παίρνει όλα πολύ βαριά αυτό. Είναι εντάξει, τώρα δεν είναι. Συγκινούνται, βλέπουν μηνύματα, κάνουν ράνουν. Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό. Εγώ το βλέπω πολύ ρηχό. Είναι διαφορετικά. Τα πράγματα παλιά γινόντουσαν πιο σωστά. Δηλαδή η συναισθηματική προσέγγιση ενσωματωμένη μέσα στο gaming, ενσωματωμένη μέσα σε ένα χαρακτήρα που ο οποίος ήταν ενσωματωμένος μέσα σε κάτι άλλο το οποίο ήταν ενσωματωμένο στη γενικότερη πραγματικότητα. Τα πίξελ. Το τέτοιο. Φυσικά, μα μιλάμε όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε ένα πίξελ, φίλε μου. Είσαι άνθρωπος των πίξελ, δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι, το πίξελ για σένα είναι τόσο. Τόσο που. Μιλάμε, δεν μιλάμε ρεαλιστικά με το ότι κάνουμε ένα προσπόσιο, είναι τώρα εντάξει. Προσπόσιο. Εντάξει. Ωραία. Το ξεφτύλισε. Τι πόσιο. Healing πόσιο. Ωραία. Ναι, Dick Supremacy πόσιο, ξέρω εγώ. Κοκ. Κοκ πούσα. Πόσιο. Λοιπόν. Ωραία, για παίρνω δηλαδή κάτι πιο βαθύ, παλαιότερο. Θα σου το οποίο, πω. Εντάξει, το οποίο γαμάει. Το Crash. Τα καινούργια. Το Crash, το παλιό Crash. Το πρώτο Crash. Φοβερό. Το έχεις παίξει. Ναι. Απίστευτο. Αδρεναλίνη. Αδρεναλίνη μόνο. Να σε κυνηγάνε φώκες και αρκούδες. Έχεις και στην αυλή σου φώκες και αρκούδες, άμα έχεις να έρθω να παίξω. Λέει μεγαλύτερη αδρεναλίνη. Και αυτό μετά το λέμε. Στο Crash. Ορίστε. Μεγαλύτερη αδρεναλίνη. Εσύ να δεις σου απαντάω για την επιφυλακία. Ξέρεις, τα κυβότια όπως είναι στιβαγμένα. Stress relief, stress relief αυτό το πράγμα. Τα διαλύεις και ηρεμείς. Τα κυβότια. Βέβαια. Μετά πεθαίνεις. Ναι, μετά πεθαίνεις όμως. Και μετά το χειριστήριο τα δέχεται όλα. Δεν μιλάω μόνο για τα TNT. Εγώ σου μιλάω για αυτά που είναι τα μήλα μέσα. Τα TNT και αυτά έχω άπειρα χειριστήρια που βρίσκονται στο δέντρο που έχω έξω από το σπίτι γιατί κρέμονται. Και η πρώτη μου κονσόλα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, αμαρτία μου το έχω πει, αλλά. Το έχω σβουρίξει. Συγγνώμη, μια και μιλήσατε γι' αυτό, ήρθε ένα μήνυμα μόλις τώρα στο newsfeed. Λέει ότι από εδώ και πέρα. Με κόμπι στην Bloodborne θα χορηγούνται δύο χειριστήρια και μία οθόνη για τυχόν Rage Quit. Άνε. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ τίμιο. Αυτό είναι πάρα πολύ τίμιο. Πολύ τίμιο, μπράβο. Πολύ τίμιο και να πούμε στην εταιρεία ένα μπράβο και να την ευχαριστήσουμε. Sony, εκεί. Έτσι. Νομίζω ότι. Πότε βάζουν άμυνα. Σε κολλιάριδε. Συγγνώμη. Για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βρίστε ελεύθερα. Εγώ μια φορά είχα πει σε ένα επεισόδιο άσχημα πράγματα. Είχα πει μέχρι και τη λέξη κουτό. Πολύ άσχημο, πολύ βαρύ φίλε. Πολύ βαρύ. Βαρύ να το πει στον άλλο. Το πες τον αμαλάκα να το πει σκουτό. Βαρύ, ωραία. Τον μπερδεύει. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Μίλησαμε για Silent Hill πιο πριν. Και αυτό, θέλω να και αυτό με οδηγεί κάπου αλλού. Με οδηγεί σε ένα. Τι είναι αυτό που κάνει, Δήμο. Θα το βάλει να πετάξει μετά. Πετάει ήδη στο μυαλό σου μέσα. Ωραία, ωραία. Με οδηγεί σε έναν αγαπημένο ήρωα. Που έπαιζε στο Silent Hill. Τον Boromir. Θέλω να μου πείτε λίγο. Παιδιά, να κάνουμε μια δήλωση αυτή τη στιγμή ότι ο Boromir ζει. Ενός λεπτού ισχύει για όσες φορές έχει πεθάνει ο Boromir. Εντάξει, άμα το τηρήσουμε αυτό θα τελειώσουμε αύριο. Ωραία, όχι. Θέλω να μου πείτε τι επιδράσεις νομίζετε ότι έχει πάνω σα ο Σάικον και ο Σάικον. Ο Boromir. Κοίταξε να δεις για αρχή. Έχει περάσει παντελώς αδιάφορο γιατί εντάξει τώρα δεν προλαβαίνεις να ταυτιστείς. Δεν προλαβαίνεις να ταυτιστείς, αλλά η αλήθεια είναι ότι περνάει ένα βαθύ μήνυμα που λέει ότι οι μαλακίες πληρώνονται. Δεν θυμάμαι τι. Οι μαλακίες πληρώνονται. Δεν γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος κάτι βαρύ θα έχει κάνει για να τον βάζουν σε όλες αυτές τις και απέθανε στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι λεφτά που θα έχει χάσει. Εγώ.
καταλαβαίνω, αυτό το στάδιο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι επίδραση είχε. Ο φίλος μας ο Μπορομίδη. Ο φίλος μας ο Μπορομίδη, ναι. Τι επίδραση είναι αυτή, ρε. Δεν ξέρω, τι επίδραση. Δηλαδή έτσι πέρασε απλά. Αναφέραμε τον Bloodborne, ας πούμε. Δεν πιστεύετε ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί τυχόν από τέτοιες προσωπικότητες. Να παρομοιάσουμε το χαρακτήρα του Μπόρομιρ με τον Bloodborne. Ναι. Κοντά πέφτει. Πιστεύω ότι ο Μπόρομιρ έχει εμπνεύσει τη σειρά του. Ναι, σίγουρα. Όταν οι δημιουργοί σου λένε ότι θα πεθαίνει στο δεκάλεπτο. Αυτό είναι. Αυτό. Με αυτή την έννοια. Ναι, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι τον τρολάρουμε βασικά αυτό. Τον τρολάρουμε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω τι. Τον τρολάρουμε. Και ο ίδιος σε δήλωσή του λέει ταινία που δεν πεθαίνω. Δεν είναι ταινία. Ωραία. Θυσιάζεται. Αυτά είναι τα μυστικά του Hollywood όμως, να ξέρεις φίλε. Λουμινάτι. Και το κάνω στην κάμερα, μην καεί κανένας φακός. Ωραία. Αστειεύεσαι, δεν αστειεύεσαι αυτό το πράγμα. Να πω κάτι. Πριν είπα ότι το βράδυ παίζει Rain. Στο Lineage. Εννοείται. Ωραία. Προτιμάτε παίζει δηλαδή MMO. Εντάξει, ναι, για να περάσει ώρα, καλά. MMO ή single player. MMO 100%. Single player. Κι εγώ με τον Πέτρο. Εντάξει, αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται για αρχή. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Να πω κάτι. Και σαν MMO, έτσι. Προτιμάμε free to play. Αστείευεσαι τώρα. Βρήκα την πρώτη μου σχέση από MMO. Σοβαρά. Ήταν εσύ. Βέβαια. Εξπάραμε μαζί. Ξέρεις πόσο βαρύ πράγμα είναι να το μοιράσεις αυτό. Και μια φορά μου πέσανε κάτι κρίσταλ και μου τους μάζεψε. Οπότε μου τα έπιασε. Πολύ ρομαντική. Αργότερα φαρμάρανε μαζί, είχαν πάει στο χωριό του, ξέρεις. Εντάξει, τώρα ιδίες. Πήρατε και ζωάκι παρέα. Τώρα εντάξει, ναι. Πήρανε και σπίτι παρέα. Τώρα που το λέμε, ναι, είχαμε πάρει ένα παιδί μαζί. Παίζατε Archage. Βέβαια, παίζαμε Archage. Και μετά, αφού τη γνώρισες, είδατε το Sword Art Online. Α, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ από κοντά. Α, όχι. Είχαμε σχέση μέσα στο παιχνίδι. Τι εννοείς? Δεν είδατε ποτέ δηλαδή το Sword Art Online, το Anil? Όχι. Δεν βλέπαμε Anil μαζί, απλά παίζαμε το game. Η δεύτερη σεζόν ήταν λίγο μελόδραμα, αλλά δεν ήταν ωραία. Μένουμε στην πρώτη που είναι εγγύηση. Η δεύτερη ήταν ωραία, δεν φύγει. Μετά άρχισε και χάλαγε λίγο με τα όπλα όταν άρχισαν και το πιάνανε πιο. Ναι, πρέπει να έχει τελειώσει νωρίτερα. Ποτέ τράβηξαν την ιστορία αρκετά. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Θα ήθελα να το κάνω στην εγγύηση. Εντάξει, αυτό ήταν μια άλλη πτυχή, ήταν τελείως. Τι άλλο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε να ανακοινώσω τον νικητή για την κλήρωση του Isolation και θέλω να ενημερώσω να ενημερώσει τον κύριο Χαρίλαο Πάμπο ότι είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Ωραίο όνομα έχει ο φίλος. Πανδιός. Έχει ενημερωθεί ο κύριος Πάμπος. Όπα, ναι. Ποιος είναι αυτό. Κάμερα 2, πάρε τον πίσω. Εγώ είμαι. Ποιος είστε εσείς. Ήρθα να διεκδικήσω το παιχνιδάκι μου. Περιμένετε. Είμαι νικητής, κύριε. Ποιος είναι νικητής. Είστε ο κύριος Πάμπος. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Κύριε Πάμπος, ο ίδιος αυτοπροσώπος, κύριε. Πώς βρεθήκατε εδώ πέρα. Ο άνθρωπος είναι σωστός, κέρδισε και ήρθε να το πάρει. Ναι, αλλά πώς βρεθήκατε εδώ πέρα. Ασχολείται. Κάτσε εκεί. Δεν εκδίκησα το παιχνίδι μου, το πήρα και έφυγα. Πάρε λίγο κάμερα 2 τον κύριο Πάμπο. Κάτσε εκεί. Να σε καλά. Πάμπο, έλα λίγο να πάρει μια συνέντευξη. Α, τον άνθρωπο να πάει να παίξει. Περίφημο, πώς βρεθήκατε εδώ πέρα, θα με τρελάνεις. Ο άνθρωπος είναι αυτό που σου λέγα πιο πριν. Είναι σωστός γκέιμερ. Το πήρε, το κέρδισε, ήρθε να το πάρει. Ναι, αλλά πού το ξέρω θα το κέρδισε. Το αισθάνεσαι αυτό το πράγμα. Το αισθάνεσαι. Είναι κάτι που το αισθάνεσαι. Το έχεις αισθανθεί πολλές φορές. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Γιατί δεν θα καταλάβεις. Πού να καταλάβω, ρε φίλε. Εντάξει, λυπάμαι, αλλά μέχρι στιγμής έχω δοκιμάσει μόνο το normal. Τα λόγια μου ακούγονται στα αυτιά σου όταν Μπογδάνο. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Από όσο ξέρω, έχω μαλλιά ακόμα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει. Τι έχω να πω, για περίεργο. Ήρθε εδώ πέρα και έφυγε. Φαντομάς. Ναι. Ο άνθρωπος ήταν σωστός. Ναι, εντάξει. Κύριος ήταν. Κύριος, δεν είναι. Ωραία. Εδώ πέρα λοιπόν, στο σημείο που φτάσαμε, να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας βλέπουν και να ενεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Σε με τα καλά σου. Μέχρι σου ήθελε, εντάξει. Σε με τα καλά σου. Πριν κλείσουμε λοιπόν,
Θα ήθελα να ρωτήσω τους καλεσμένους άμα θέλουν να μοιραστούν τα username τους σε PSN, Steam και άλλες πλατφόρμες, έτσι ώστε να βρεθούν ηλεκτρονικώς με φίλους ή θεατές και να παίξουν. Δήμο. Κοίταξε να δεις, εγώ γενικά θα ήθελα πάρα πολύ αν θέλει κάποιος να με κάνει join στο Grepolis, αλλά μόνο αν είναι σοβαρό. Γιατί είναι, με αυτούς παίζω τώρα, έχω τσακωθεί και δεν είναι πάρα πολύ σωστό. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ψευδώνυμο, Ηρακλής 27. Παίζεις Grepolis. Βέβαια και παίζω Grepolis. Hardcore gamer, έτσι. Φυσικά, γι' αυτό και λέω ότι είναι σοβαρό. Να το καταλάβουν αυτοί οι φίλοι μου που με βλέπουν, να είναι μόνο σοβαρές προτάσεις. Ο πατέρας μου παίζει Farmerama. Εντάξει, ο πατέρας είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, απορώ εσύ γιατί δεν είναι. Εντάξει, ναι, τι να κάνω. Λοιπόν, το username σου εκεί πέρα. Δεν έχεις αφαραστό account στο PSN, σωστή. Αυτές οι πλατφόρμες είναι πολύ. Αστείευεσαι τώρα, πας να δεις τα στοιχεία σου αυτά τα πράγματα. Ωραία. Εντάξει, ναι. Πέτρο. Μάλιστα. QuicksilverGR είναι το ψευδώνυμό μου στο PSN. Όποιος θέλει να με κάνει φίλο, να παίξουμε μαζί, να ζητήσει βοήθεια για κάποιο άλλο παιχνίδι. Αυτά. Και εσύ, Χρήστο. Και το δικό μου είναι επιτόγυρο φαν. Εμένα οι φίλοι μου πεινάνε όταν το βλέπουν. Να παραγγείλουμε. Κάντε με ad. Ωραία. Ας πούμε έτσι και το είσαι με τα καλά σου, γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί γαμάει. Και δεικτικά. Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πω το τέλος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, να κάνετε join στο guild μας στο Lineage Νυχτοκρόλιδες 27. Τα λέμε μαζί τον άλλο μήνα. Γεια σας. Σιγά, άντρα. Όχι, ζώνει τη σειρά και. Άκη, βγάλε φωτογραφία, αδερφέ μου. Μισό λεπτό, παιδιά, να βάλω και την κοπέλα μου γιατί θα μου κάνει σκηνικό το παρέσει στο κρεβάτι. Θα του κάνει κάτι σήμα. Α, ωραία βγήκε, ε. Το καλό που σου θέλω.